Θυμάμαι στην επιστροφή της Μυριέλα, το μύρι σου γύρισε. Γύρισε επιτέλους. Δεν θυμάμαι καλά, όταν τελείωσε, όταν έβγε από το Survivor δεν είχατε απομακρυνθεί. Όχι. Δεν θυμάσαι καλά. Σήμερα τα έχω χαμένα. Ουδέποτε απομακρυνθήκαμε καθόλου. Απομακρυνθήκαμε αναγκαστικώς, γιατί γύρισα εγώ στην Ελλάδα και έμεινε στο Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία, από τα πιο δυνατά σου. Καλά, πριν αποχωρήσεις, είχατε λίγο απομακρυνθεί. Καθόλου και ξαφνικά βλέπουμε ότι αποχωρεί και αρχίζει. Θυμάσαι μάλλον την αποχώρησή μου καλά, τα κλάματα και τις αγκαλιές. Αποκλείεται, την αποχώρηση θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Μάλλον δεν θυμάστε κάτι καλά. Γύρισε λοιπόν η Μυριέλα. Είναι πολύ καλά. Εγώ της μίλησα και λίγο γρήγορα τηλεφωνικώς. Είναι πολύ καλά. Χαρούμενη που. Βέβαια, δηλώσεις δεν έκανε. Χαρούμενη που έφυγε. Πόσο καιρό έμεινε μέσα? 100 ημέρες ακριβώς. Το πρώτο επεισόδιο. 100 μέρες, ε. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν έτσι αυτή την επεισοδιακή επιστροφή, όπως όλες οι επιστροφές είναι επεισοδιακές. Επεισοδιακή, ε. Καλώς ήρθες, Μυριέλα. Πώς είσαι, τι έφαγες? Ού, τα πάντα. Σου έλειψε περισσότερο. Πρόσεχε. Η μαμά μου. Ο μπαμπάς μου, η αδερφή μου και ποια είναι η σχέση με τον Κατσαούνη τώρα? Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Γιατί είπες ότι ο Κατσαούνης δεν σου άξιζε? Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε όλα από κοντά σε εκπομπές. Με ποιους θα κάνεις παρέα έξω από το παιχνίδι? Ο Λάβρος είναι η μεγαλύτερη φιλία που έκανα στο παιχνίδι. Μόνο αυτό έχω να πω και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η μόνη που μίλησε στο λαλίστα επόμενο. Λαλίστατη καλά. Και η μόνη που έγινε φιλή με τον Λάμπρο. Όχι, απλά στη Μυριέλα ακούστηκαν πάρα πολύ. Μίλησαν και κάποια άλλα παιδιά. Απλά η Μυριέλα είπε 2-3 πράγματα παραπάνω. Ήταν και η Βίκη βεβαίως που τα εκμεύσε έτσι με πολύ ωραίο τρόπο, είναι αλήθεια. Βικάρα... Αυτό που δεν είδαμε στην κάμερα και δεν φάνηκε σε καμία κάμερα, φάνηκε μόνο σε ένα φωτογραφικό καρέ, είναι ότι μέσα στο βάνι ήταν ο Τζον, ο οποίος την περίμενε. Α, ναι. Ναι. Ο Τζον. Και βρέθηκαν... Εσένα και τι δεν σου φέρανε εμάς? Εσείς έπρεπε να είχατε από μόνοι σας να επικοινωνήσετε με την Ρατσούν Μίτια και να πείτε να σκάσουμε μύτη στο βάν, να ανοίξει η πόρτα. Εκεί ο θελός να... δηλαδή έπρεπε να το κάνουμε. Ναι. Εδώ μια φορά δεν ακούσαμε ένα open weekend στον αέρα του Survivor. Θα πάμε να πάρουμε και βάν, να πάμε εκεί. Κουκλάκια μου, 4,5 ώρα προσγειωθήκαμε εδώ πέρα. Δεν είχαμε φύγει, κάναμε meeting. Καλά, μπορούσαμε να αφήσουμε την εκπομπή. Καλά, ναι, τρώγατε στην Τζιότζη. Γυρίζαμε τρέιλερ. Ωραία. Κυριακή ήταν. Θα τρώγαμε στην Τζιότζη. Τρώγαμε σε κάθαρα. Υπέροχα. Αλλά δεν θέλαμε να σου το πούμε. Μαράκι μου, λοιπόν, είδαμε την αποχώρηση, μάλλον την επιστροφή τη Μυριέλα. Το θέμα είναι τι γίνεται στον Άγιο Δομήνικο μετά την αποχώρησή τη.